Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το πίσω του Μπόθου. Πέμπτη αγωνιστική εδώ για την Evolution League. Μπορώ να το πω, αν μου επιτρέπετε, και όλα στο ντέρμπι των ουραγών. Οι δύο ομάδες του ομίλου που έχουν 0 νίκες και οι δύο έχουν 0-4. Κάποιος σίγουρα θα φύγει νικητής από εδώ. Και μιλάω για τις ομάδες Reboot και Cosa Nostra. Δήλωσαν και οι δύο φυσικά ότι θα το παλέψουν, θα είναι ένα παιχνίδι ωραίο. Όπως είναι όλα τα παιχνίδια εδώ στο μπασκετάκι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αφού είπαμε και κάναμε αυτόν τον πρόλογο τον υπέροχο, θα μιλήσουμε τώρα για τα roster, για τις δύο ομάδες, για τους άσπρους εννοείται. Τη Reboot δηλαδή. Με το νούμερο 44 εννοώ, Τσολακός ο Κωνσταντίνος, ήδη είναι υψηλή, εννοείται, με το 4 ο Λευτέρης. Κατεβάζει με το 7 ο Τρυφινόπουλος, Τσολακός πήρε, κινείται από αριστερά το Πολύρης. Ο Τσολάκος θέλει να γυρίσει, εκμεταλλεύοντας το ύψος του θα στοχίσει. Και με το νούμερο 16 έχει ξεκινήσει και ο Παπάς. Τι 5 η πρώτη για το Reboot και για τους Cosa Nostra. Τι Cosa Nostra, όπως θέλετε, πήρε το δοπόδι. Πλασέ ήτανε. Από όπως θερματοφύλακα, ωραία. Από την αρχή με το νούμερο 18 είναι ο Κουστουριδάκης. Κουτσουριδάκης, με το 1 είναι ο Μπρούστας, με το 29 αποκτέλει σου τριών πόντων, 45 μοίρες και ευστοχή, ανοίγει το σκορ ο Φλιτζάνης. Και ποιον ξεχνάω, με το νούμερο 42 ο Κάκιος και με το νούμερο 16 ο Βιλιώτης, 2-3 Τσολάκος. Πέρασε η μπάλα από την baseline, κινήθηκε ο Φλιτζάνης και την έχασε. Τσολάκος Λευτέρης που παίρνει. Βγαίνει όλο το γήπεδο, θέλει να μπει μέχρι μέσα, να πέσει. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Φλιτζάνης έκοψε ωραία, μια εξαιρετική πάσα, αλλά δεν έγινε τελείωμα. Άμεση εκτέλεσα τον Φλιτζάνη ξανά από το ίδιο σημείο, όπως πριν ευστοχή αυτός. Έχει ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους 2-6 με τα δύο εύστοχα σου τριών πόντων από τον Φλιτζάνη από τις 45 μοίρες. Πολύρης για δύο αστοχή, ο Τσολάκος μαζεύει το rebound, αλλά μπάλα προσδιώθηκε στον Πολύρη, αυτό σηκώνεται από κάτω αστοχή, αλλά έχει βγει η μπάλα έξω την προλαβε ο Λευτέρης. Χρεοκροτούν για τον πάγκο. Και μέχρι μέσα ο Τσολάκος έβγαλε την άμυνα εδώ. Και εδώ στον αδερφό του, οι δύο δίδυμοι ψηλοί. Θα πάει μέχρι μέσα, θα εκτελέσει, θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Κατέβα στα χέρια. Δύο βολές. Αστοχή εκτέλεση.
κατεβάζει ο Τρυφινόπουλος. Τσολάκος πέρασε μέχρι μέσα, αστόχης, επαναφέρει ο Κολύρης για δύο αστοχή. Ριμπάουντ του Τσολάκου του Κωνσταντίνου και στον αδερφό του το Λευτέρη. Και ξανά στη γωνία σου για δύο, το σκέφτεται, το παίρνει, δεν το βάζει. Και ριμπάουντ από τον Κουτσουριδάκη που δίνει γρήγορα την πάσα. Και άλλη μία ο Φλιτζάνης για δύο κάνει έρμο και την βγάζει μόνο στο Παπάς. Κουτσουριδάκης, Φλιτζάνης στη γωνία για δύο αστοχή. Και Τσολάκος μαζεύει ο Παπάς τελικά το μακρινό rebound. Κολύρης και Τρυφινόπουλο να τον κουτσουριδάκη να τον πιέζει ο Τσολάκος, ύψος για τον αδερφό ότι είναι ένα ωραίο λέει από αστοχή. Πάλι τρίτον πόντο άμεσα το Φλιτζάνη ξανά στο χώρο, rebound εκεί και από κάτω έχει εύκολο έργο για να βάλει το καλάθι ο Κάτιος. 3-8 χάνεται εδώ η κατοχή για τη reboot. Κουτσουρδάκης, Φλιτζάνης και Κάκιος Στεφάνη. Και Τσολάκη δεν συνεργάζονται. Ο Τσολάκης ο Λευτέρης έλεγε μέσα στο χι. Ο Φλιτζάνης με έναν με τον Κολύρη μόνο του στην άμυνα. Πιάσανε, γυρίσαν και οι άλλοι. Ο Φλιτζάνης στο χι. 3. 3-8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε από το time out. Με τον Κολύρη. Άλλη μια το Κάκιο στην γωνία. Φύλακτος για τρεις. Εκτελεί για τρεις. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων. Εύστοχο 3-12 από τον... Τώρα μπήκε στο παρκέ και το έβαλε ο Μούρτζης. Ήταν αφήρεξος, 45 μοίρες είναι η τυχερή. Της Κοζανόζα Τσολάκος. Κολύρης προσποιήθηκε και εκτέλεσε. Πήρε το φάουλ για δύο γολές από ποιο γόνατο. Κάκιο νομίζω. Δεν έκανε καλή πάσα. Μούρτζη στη γωνία. Το κόψιμο κάτι στο σπίτι και βγάλε έξω. Άλλο ένα σου τριών πόντων. Άλλο ένα άστοχο τώρα. Τσολάκος ύψος, αλλά την έχασε. Και κλέψε ο Κωνσταντίνος. Θα πάει μέχρι το lay-up. Σαν να σερβίρει εκεί. Ανέβηκε μόνος του μέχρι το καλάθι για το 6-13. Σου τριών πόντων ξανά. Κι άλλο σου τριών πόντων εύστοχο από την Κόζα Νόστρα. Αυτή τη φορά από τον Μοίρα. 6-16. Σεζόν η Κόζα Νόστρα. Ο Τσολάκος βήματα. Αλλαγές στη θέση του Βιλιώτη. Θα περάσει με το νούμερο 9 ο Ζούγκας. Μοίρας, Ζούγκας,
Μόλις μπήκε, αστοχή, Βλαχογιάννη στο rebound και Κολύρης. Γιάννης για τρεις, Στεφάνη, Τσολάκος και Κολύρης. Ήσαν Τσολάκο το Λευτέρη, πήγε από τον αδερφό του, Αλέξη Κατέρη, θα βγάλει στον εύστοχο αρμαρκάριστο Κολύρη που βάζει τους πρώτους τους πόντους στο παιχνίδι 8-16. Δύο βολές. Ετοιμάζεται και ο Πασάλης να περάσει στο παρκέ. Μόλις μπαίνει για να βγάλει τον Αλεξανδρόπουλο. Πασάλης περνά στο παρκέ. Αμαρκάριστος εκεί, ξανά στο τρίον πόντο στη Στεφάνη και μπαίνει με περιπετειώδη τρόπο. Άλλο ένα σου τριών πόντων, 8-19. Πολύ καλή στα τρίποντα με άλλο σκόρερ αυτή τη φορά από τον Χάντζη Σημεωνίδη. Κολύρης για δύο με ταμπλό, αστοχή, δεν είδε που ήτανε. Σδούγκας και με τη μία η μπάλα φτάνει στον Μοίρα. Και από εκεί στον Μπρούστα. Ο Μπρούστας πέρασε τον Πασάλη, έψαξε μια πάσα, την βρήκε αφύλακτος εκεί, εκτελεί για δύο και το βάζει ο Κάκιος. 8-21. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα από την Κοζανόστρα. Πασάλης. Ωραία πάσα, ο Τσολάκος goal foul. Αλλαγές, αλλά είμαστε και με τον Βολόν για το maximum για τον Κωνσταντίνο Τσολάκο. Γελαδάκης. 8-4, δεν περάσαν το κέντρο. Παράβαση. Πάλι αμαρκάρι στο 45 με τις εκτέλεσεις του τρίποντο άστοχος. Ο Μοίρας και φάουλ του Σδούγκα. Πόντων από τον Γελαδάκης για δύο αστοχή και rebound από τον Βλαχογιάννη. Τσολάκος κάνει την μπάλα με φάουλ από τον Γιουζελάκη. Είναι δύο βολές που βλέπετε από ομαδικά, 17,6 έχουμε για τη λήξη πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο Μπόθο. Πρώτη.
εσύ. Για την Κοζανεστρά. Δύση σου τριών πόντων, ας το πω. Χρόνος λήξη. Άλλη βγήκε η ανεδοκόμα. Άλλη λήξη πρώτου δεκαλέτου. 12-21. Μπροστά η Κοζανεστρά, επιστρέφουμε. Για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ρίμπουτ 12-21 έχουν η Κοζανεστρά. Στην επίθεση Τσολάκος. Πασαλής. Παπάς για τρεις. Σερβόλ. Γωνία. Ξανά. Γυνελάκι για δύο στοχή. Rebound από τον Μούρτζι. Ρατσιμιονίδη, συγγνώμη. Γιουζελάκης. Ζούγκας. Άλλα σου τριών πόντων. Αναπητάει μπάλα και με τον ίδιο τρόπο καταλήγει στα καλάθη από τον Μοίρα. Ξανά 12-24 double score. Πασάλης. Τσολάκος μέχρι μέσα στο γη. Παίρνει και το rebound και παίρνει και το foul. Εν συνεχεία ο Τσολάκος δάσει πρώτη βολή, ο Λευτέρης. Δύο στις δύο. 14-24. Την κορυφή μέσα ξανά Μούρτζης. 14-27. Ο Τσολάκος με πλάτη πανεδίο να τον κλείσουν. Ο Παπάς, ο Γελαδάκης. Λίγο πιο ψηλή πάσα τώρα την κράτησε. Με τα μπλο προσπάθησε αλλά το έχασε εν συνεχεία. Μουρτζής. Να μαρκάρει στο Μοίρα ξανά. Rebound εκεί που μαζεύει. Στη γωνία και γυρνά ο Μοίρας με ένα βήμα μέσα. Εκτέλει με τα μπλο. Το καλάθι σήμερα τους δίνει και ένα boost στην Κοζανόστρα. 14-29. Πολλές φορές έχουν χρησιμοποιήσει το ταμπλό. Πολλές φορές τους βοηθάει και το Στεφάνι. 14-29 στο συν 15. Ο Τσολάκος μέχρι μέσα εύστοχος. 16-29. Τριών πόντων ξανά. Ο Τσολάκος πήρε. Ο Γελαδάκης στέλνει τον Τσολάκο μια τρίπλα πίσω από την πλάτη και την κρατά. Αλλά πάνω το πίσω συνεχίζει να την κρατά την κατοχή. Και μέσα ο Τσολάκος πέντε το φάουλ. Oh.
Σόλακος οφείλθηκε. Τον αδερφό του θέλει να γίνει. Δεν υπάρχει χρόνο. Έχει στο ένα δευτερόλεπτο λήξει ο χρόνος, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ στο ένα δεύτερο. Οπότε ανακτούν με 14. Αλεξανδρόπουλος Τσολάκος και ο Παπαστικινής. Ο Τσολάκος εκτέλεσε γκολ φάουλ εδώ. Με τη δύναμή του τα δύο αδέρφια high low συνεργάζονται και 18-29 και μισή συμπληρωματική βολή για τον Μαξιμούν. Το πίσω που δέχεται, εκτέλεση για τρεις από την κορυφή, Στεφάνη και Παπάς. Και το φάουλ. Βγάζουμε τα 18-29 η ριμπούτ. Έχει μειώσει. Τσολάκος που την πήρε. Πλάτη εκεί, θα γυρίσει, θα βάλει φάουλ. Το πέσαν τρεις. Ποιος. Για τη ριμπούτ. Α, αλλάζει κατ' εκεί. Εκτέλεση για δύο, η μπάλα δεν μπαίνει και δεν την βγάλει. Yeah.
τον άμεσο και εύστοχο από τον Τρυφινόπουλο 21-29. Στο μείον 7. Η Ρίμπουτ το έβγαλε την άμυνα ο Παπάς πέφτοντας κιόλας. Ο Τσολάκος μέχρι μέσα στον αδερφό του. Αυτό θα βάλει το καλάθι και θα βάλει και το φάουλ ξανά. 23-29 και άλλη μία συμπληρωματική βολή για τον Τσολάκο Κωνσταντίνο. Ανέβη μέχρι το lay-up 26-29 από το πλην 15 στο πλην 3 η Ρίμπουτ με ένα γρήγορο 12-2. Η άμυνα ξαναβγήκε για ποιον η μπάλα. Για Κοζανόστρα. Τριών πόντων για να ξεκολλήσει κάποιος την επίθεση, δεν το καταφέρνει. Ρούστας. Σμεωνίδης. Ρούστας για δύο μέσα. 26-31 ξεκολλάει την επίθεση της Κοζανόστρα. Εδώ θα κλέψει στον ευνηδιασμό, θα ανέβει ένα γρήγορο 4-0, ξαναφέρνει την Κοζανόστρα στο εσύν 7, 26-33. Oh. 28-33 και μία συμπληρωματική βολή ξανά από τον Τσολάκο. Πέρασε ξανά στο παρκέ ο Κουτσουριζάκης. 1-38. Ζουδάκης για τρεις με ταμπλό. 28-38. Μάνι μάνι σιγά σιγά ξανά στους 10 η Κοζανόστρα πριν το ημίχρονο.
Τσολάκος και Τρυφινόπουλος. Γελαδάκης τον Βλαχογιάννη, αυτός εκτελεί άμεσα στο ίσο. Τσολάκος έχει εύκολο έργο και το χάνει από κάτω. Λιτζάνης για Τριστεφάνη, εκεί πήρε την μπάλα που του προσδιώθηκε στα χέρια ο Κάκιος. Τσουριδάκης, Φλιτζάνης, ξανά για τρεις, άστοχος και αφήνει την μπάλα του Τσολάκου να βγει έξω. Τσολάκος ο Κωνσταντίνος, εκτελεί και για τρεις, σε η μπάλα να πηδά, δεν του κάνει το χατήρι. Καταλήγει στα χέρια του Κάκιου, για αυτό είναι 33. Κάποιος θέλει να πάει μέχρι το λέει αυτά σερβίρι και άλλη μία πάσα συνεργάστηκε ωραία στην ρακέτα για το 28-40, ξανά στους 12. Ελαδάκης κλείστηκε αλλά την κράτησε. Την 11. Η Πεδούχη, Κολύρης, Τρυφινόπουλος, Γελαδάκης για 2 εργόν. Ημιχρόνο εδώ στον Πόθο, 28-40, επιστρέφουμε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ από τον Πόθο, δεύτερο ημίχρονο ξεκινά. Reboot στο ο Πασάλης για τρεις δοκίμασε, reboot 28 στο 40 είναι η Κοζανόστρα. Πασάλης του είναι αυτού που δεν ήταν καλό, Δούγκας. Ο Κάκιος στον εξαιρετικό Φλιτζάνι για το 28-42. Κολύρης, ο Πασάλης, ο πρέζιντεντ εδώ της ομάδος, Τσολάκος. Πασάλης αφύλακτος για τρεις, αστοχή και rebound από τον Κολύρη που εκτελεί για 2 αλλά βρίσκει μόνο τα χέρια του μπροστά και γρήγορο οργανωδιασμό ο Κάκιος. Ο Πασάλης του κάνει φάουλ να τον κόψει. Μέχρι μέσα στο Χι Πασάλης την έβγαλε αυτός. Ο Χι την έβγαλε ο Κάκιος. Πασάλης για τρεις άμεση εκτέλεση με ταμπλό άστοχο από τον Κολύρη. Καλάθι εδώ στον εμβιασμό, Ρουστάς. 42 στους 14 ξανά η Κοζανόστρα. Αυτό με time out μετά. Τσολάκος παίρνει το φάουλ. Αλλά έχει χτυπήσει εδώ, οπα. Το είναι γονατό. Γυρνάμε λίγο στους πάγκους, έχει χτυπήσει στο γόνατο. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ποιος είναι, νομίζω είναι ο... Πατάει, βλέπω ευτυχώς. Και το γόνατο είναι ένα σημαντικό μέρος του ποδιού. Σίγουρα προσθέτουν οι πρώτες βοήθειες. Ο Φλιτζάνης χτύπησε.
φάουλ, έχει μείνει στον Τσολάκο, αλλά έχει χτυπήσει με τον Αφιτζάνιο. Εντάξει, ευτυχώς είναι όλα καλά. Δύο στις δύο, 30-44. Ζούγκας για δύο μέσα ο Μούρτζης. 30-46 στο σύν 16, μεγαλύτερη διαφορά της Κοζανός στο παιχνίδι. Λοιπόν, είναι μια χαρά, είναι μόνος του, αλλά το χάνει. Με δεύτερη θα το βάλει ο Βλαχογιάννης. 32-46. Βγαίνει έξω, τριών πόντων, Στεφάνη και στον Βλαχογιάννη. Κολύρης. Έκλεψε. Ο Κουτσουριδάκης λέει απ. 32-48. Πάτησε μέσα ο Τριφυνόπουλος. Τότε παράβαση. Βγαίνει ο Κολύρης. Κουτσουριδάκης που παίρνει. Καστή πάσα ο Σντούγκας, κόβεται από τον Τσολάκο. Απίθανο μπλοκ. Κουτσουριδάκης. Δούγκας. Ο Κάκιος είναι κουλό παιδί, ωραίο. Και λέει απ' έχει rebound του Τσολάκου. Πάω λίγο. Του μοίρα χαμηλά. Παπάς, Βλαχογιάννης, εμπόλ. Κουτσουριδάκης. Κάκιος. Πέρασε τον Τσολάκο και κάνει μια πάσα που την έκλεψε ο Λευτέρης και θέλει να ανέβει στο lay-up. Κρατά, πέρασε, πήγε μέχρι μέσα, στόχησε, πήρε το rebound και foul από τον Κάκιον συνεχεία. Σουτ, οπότε είναι βολές. Μοίρας. Δύο βολές,
είμαστε, Κουτσουριδάκης. Κουτσουριδάκης τη χάνει, αλλά πήρε και το rebound, δεν είναι μέχρι μέσα και βγάζει έξω. Κάτιος. Δεν την κράτησε ο Παβάς. Στη λίξη θα πετάξει την μπάλα. Σολάκος θα τα βάλει με τρεις. Αρφάουλ. 33-49. Και ο Τζαχρίστας δίνει τα συγχαρητήρια στην ομάδα του. Γιουζελάκης. Κουτσουρδέκης, ωραία πάσα. Καλά την δεν έρχεται και κάνει φάουλ ο Βιλιώτης. Εν συνεχεία που χτύπησε, ακούστηκε μέχρι εδώ το πλάτς πάνω στον Τζολάκο που πήρε το rebound αμυντικό. Πάλι μπήκε μέσα ο Παπάς. Άλλη μια παράβαση για την Ρήμπου. Κάκιος, βήματα. Τσολάκος μέχρι μέσα στο χι. Ο αδερφός του παίρνει το rebound, ο Κωνσταντίνος. 3-4 είναι όμως. Ξανά έπεσε. Έχουμε αλλαγές ο Μουρτζής. Κουτσουριδάκης βγαίνει, μπαίνει ο Μουρτζής. Πιέζεται ο Τριφυνόπουλος όλο το γήπεδο. Περνάει το κέντρο ο Μουρτζής. Πιέζεται εκεί. Ο Γελαδής δεν μπορούσε να πιάσει. Κάκιος, ωραία συνεργασία στην ρακέτα και καλά του Γιουζελάκη. 3-3-51 και έχει χτυπήσει ο Γιουζελάκης. Οχ, του βγήκε ο φακός. Πρέπει να τον βάλει το φακό. Τον έβαλε. Αυτό με το φακό, ναι, άμα μια δαχτυλιά να έρθει στο μάτι, η κόρη φεύγει. Μια χαρά όμως. Συνόπουλος. Στο Λάκος την έχασα, δεν την πήρε ο Κωνσταντίνος. Δεν πέρασε μέσα στην πάσα του. Πάει μέχρι μέσα και βάζει το lay-up πάνω στα μεγάλα χέρια του Τσολάκου. Ο Κάκιος ξανά 3-3-51 στο συν 53 στο συν 20 η Κόζα Νόστρα. Παπάς. Γελαδάκης. Κακή πάσα του. Με το ένα χέρι ο Τσολάκος δεν πάει για σίδεν, θα περνάγε από τα χέρια του προς το μοίρα. Πώς πάει μέχρι μέσα, βρήκε τον αδερφό του που είναι στο ίδιο σημείο, εκτέλεσε, αστόχησε εκεί. Δεν την κράτησε, σκαστή πάσα με το ένα χέρι, άμυνα δεν υπάρχει. Προσποίηση και άστοχο με δεύτερη, θα παίξει, θα παλέψουνε. Γιουζελάκης, Μούρτζης. Γιουζελάκης τώρα βρήκε το διάδρομο, πήγε μέχρι να βγει και πάνω από Τσολάκο. Είναι δύο βολές για τα 2,5 λεπτά που απομένουν. Μέσα η πρώτη. Δεν
Μία στις 2, 33, 54 στο συν 21. Λίγος ανοστρά. Γελαβράκης. Παπάς για 3 με τα πλεόσυπη. Πάντη Γελαβράκη. Είναι βολές. Θα βάλει την πρώτη. Δύο στις 2, 33, 56. 23 διαφορά. Κάνει μια κακή πάνω στον αδελφό του. Πάω τη γελάδα εκεί. Εξηγήσει το ρέφαμα ήταν πιο έτοιμο. Το μαρκάρισμα ήταν αντιαθλητικό γιατί πήγε την μπάλα γελάδα εκεί. 3-3-57 η πρώτη μπαίνει. Ένα, 33-58. 2 στις 2. Από τον Κάκιο. Το τρίτο δεκάλεπτο πολύ αποδοτικό από την Κοζανόστρα. Έχει φτάσει τη διαφορά στο 25. Ο Πάπας παλεύει. Ουτζής Κάκιος. Από πάρει Ραβάρι. Αλλά πέμπτο λιμάνι του Ζελάκης. Έχει ωραία ο Κάκιος στο καλάθι μέσα. 33-60. Πολύ ωραίο πάση το δικό Ζανόστρα. Λάκκο στον αδερφό του, αστοχή. Κάκιος, πέρασε την πάσα, μοίρας τον παπά που περιλάω, αλλά κάνει κακή πάσα. Συντριών πόντων, μέσα. 33-63 στο συν 30. Time out, έχουμε. Επιστρέψαμε. Προς τα δεύτερα. Κολύρης, Τρυφινόπουλος, Βλαχογιάννης γυρνά στο χ. Δώδεκα δεύτερα. Μοίρα στο την μπάλα. Τριφινόπουλος Γελαδάκης. Έπρεπε το χρονόμετρο. Λήξη τρίτης περίοδου 33-63. Κατεγιστική σε αυτό το δεκάλεπτο. Η Κοζανόστρα έχει επιβάλει το ρυθμό της και πολύ μάλιστα στο συν 30. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Στον πόθο η Κοζανόστρα. Με εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο έχει φέρει τη διαφορά στο συν 30. Τριών πόντων εύστοχο από τον Μουρτζή. Πόσα θα βάλει πια ο Μουρτζής, εντάξει. Μόλις 23 πόντι στο δεκάλεπτο για την Κοζανόστρα. Μόλις 23 πόντι πολύ είναι. Αλλά πολύ λίγοι είναι οι πόντι στο τρίτο δεκάλεπτο για τη Ρίμπου. Γιατί είναι στο 5 πόντι μόνο. Ακόμη τρίτο δεκάλεπτο, ο Πασχαλής δεν μπόρεσε να κόψει. Μίας, πέρασε, Γιουμεδάκης.
ξανά βροχή τριμπόντων για την Κόζα Νόστρα 33-69. Νουλάτη προσπάθησε εδώ, το χάσε. Μοίρας μια εξαιρετική πάσα που δεν φάνηκε στο πλάνο μέχρι μέσα. Θα βάλει το καλάθι ο Κιουζελάκης. Κάνω σε βιβλιασμό. Η Ελλάδα και δεν μπορεί να την κρατήσει. Πασάλης περνάει το πάρκε. Κιουζελάκης μπήκε μέσα, εξέλεξε για λίγο, αυτόχησε. Την πρόλαβε και την κράτησε στην πέντη του. Μοίρας. Άλλας τριών πόντων, εύστοχο από την κορυφή. Κι άλλο τρίποντο από τον Δούγκα. 33-74. Νομίζω έχουν βάλει 15-16 τρίποντα. Δεν νομίζω να είναι λιγότερα. Μάλλον εκεί κοντά η Κόζα Νόστρα. Λαχογιάννης. Η Ελλαδάκη δεν την κράτησε. Γυρνάει μπάλα. Μοίρας. Κι άλλο τρίποντο από το Μοίρα. 33-77. Απίθανη η Κόζα Νόστρα από τη γραμμή των 6-75. Κάτσε τώρα να μετρήσω τα τρίποντα. Δέκα-δώδεκα τρίποντα, δώδεκα τρίποντα. Καλά είπαμε στα 14 εμείς. Θα γυρίσει και θα βάλει ένα ωραίο καλάθι εδώ. Θα έχουμε 35-79, τελευταίο καλάθι από τον Κολυρί, επιστρέφουμε. Τέλος από το time. Μετρήσαμε για τα τρίποτα, είναι 12. Μέχρι στιγμής. Άλλο ένα σουτ τριών πόντων, αυτή είναι άστοχο αυτή την φορά τον Μούτζη. Πάσα Τσολάκος εκεί βάζει το καλάθι από κάτω, 37-79. Μοίρας ξανά για τρεις, με τα μπλε αστοχή, Πασάλης μαζεύει. Λάκος, Πασάλης, θα το πάρει ο Πασάλης, δεν θα το βάλει. Μούρτζης, Δούγκας. Ο Βλαχογιάννης πήρε το rebound από το άστοχο του Κιουζελάκη. 4,5 λεπτά απομένουν, τα φυσικά, φυσικά. Τσολάκος μέχρι μέσα.
μέσα, θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Ζελάκης για 3, Στεφάνη και Τσολάκο στο rebound με τον Βλαχογιάννη. Τσολάκος πήγε μέχρι μέσα, σώχησε στο λέει α. Συγκράτησε ο Τρυφινόπουλος τον αδερφό την έδωσε, τον Τσολάκο την έδωσε. Βλαχογιάννης για 3 από την κορυφή, δοκιμάζει για στοχή, για rebound από τον... Πέταξε πάνω στον Κολύρι και αυτός την έβγαλε. Κουτσουριδάκης, Ζούγκας, Μούτζης. Κουτσουριδάκης μόνος του, πάει μέχρι μέσα και κόβεται από τον Τζολάκο ψηλά. Βλαχογιάννης και Κολύρης. Για δύο Βλαχογιάννης στοχή. 40-79 στο συν 39 η Κόζα Νόστρα. Τελειωμονίες στο 42. Κάκιος, Σδούγκας, Βούτσι στη γωνία. Για δύο εύστοχος. 81-40 η Κόζα Νόστρα με τον Χάτζη Σιμεωνίδη. Τσολάκος μέχρι μέσα κόβεται εκεί από τον Κάκιο, πήρε την μπάλα, την έβαλε στο καλάθι, πήρε και το βάλε τον Κάκιο. 42-81. Τσολάκος Κάκιος. Ζουδάκης Κάκιος, Μούρτζης, Σιμεωνίδης Μούρτζης στη γωνία. Κάκιος για 3, Στεφάνη, rebound, Σιμεωνίδη. Κουτσουριδάκης την έχασε για λίγο, Κάκιος και αυτός την έχασε αλλά την έβγαλε ο Κολύρης. Κουτσουριδάκη και μάλα. Κατσιμιονίδης με ταμπλό αστοχή. Τσολάκο που έβγαλε. Ο Σδούγκας θα επαναφέρει. Κάκιος. Κάκιος πήρε φάουλ. Ένα και 56 απομένει. Κουτσουριδάκης με πλάτη θα γυρίσει με τον αχέρι. Ο Σδούγκας θα πάρει το rebound. Ο Κάκιος θα χάσει και ο Τρυφινόπουλος. Τον Τσολάκο δεν πέρασε ποτέ. Χάτζη Σιμεωνίδης και Κουτσουριδάκης ξανά. Εκτέλεση ξανά μπλοκ του Τσολάκου. Πολύ στον Τρυφινόπουλο. Πολύ ξανά. Εκτελεί και βάζει το καλάθι. 44-81. Σιδράκι με το πόδι. Του κύριο Βλαχογιάννης. Τρυφινόπουλος.
Λάκος, Πεφινόπουλος ξανά. Εκτελέσει για τρεις. Πάω από τον Τζολακό και δύο βολές. Σε η πρώτη, όχι, έξω η πρώτη. Τρέψαμε 24 δεύτερα απομένουν. Εκτελέσει για 3, σερμπολ. Δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση από τον Κάκιο. Θα περάσει προς το κέντρο, βρίσκει την μπάλα. Πολύ μακριά ο Μούρτζη. Στο βαλέ! Τι έβαλε ο Μούρτζη από πάρα πολύ μακριά, απίθανος του. Άλλο ένα τρίποντο, 44-84. Τι έβαλε εδώ ο Μούρτζης. Από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το κέντρο. Εξαιρετικό καλάθι. Λήξη παιχνιδιού, 44-84. Κοζανόστρα βγαίνει νικήτρια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Πρώτο ροζ φίλο. Γιατί Κοζανόστρα, η Ρίμπουτ ακόμα αναζητάτη το πρώτο. Ευχαριστούμε πολύ.